Καλημέρα κύριε Καθανασόπουλε. Καλή σας μέρα. Και θέλω να μου δώσετε ένα πρώτο σχόλιο παρακαλώ, γιατί αυτή τη συζήτηση είχαμε με τον κύριο Κερίδη και τον κύριο Βίτσα. Με αιτιάσεις από την πλευρά της αντιπολίτευσης, των κομμάτων της αντιπολίτευσης και εσείς, λέτε να μην ξαναπληρώσει και πάλι ο εργαζόμενος και ο λαός στην κρίση. Μια κρίση όμως που εδώ τώρα είναι παγκόσμια. Η πανδημία είναι παγκόσμια. Προσέξτε. Εμάς μας διαφοροποιεί η θέση δικιά μας από τα υπόλοιπα κόμματα και την κυβέρνηση και της αντιπολίτευσης. Εμείς λέμε ότι δεν πρέπει να παρθούν οριζόντια μέτρα στήριξης. Εμείς λέμε ότι τα μέτρα πρέπει να έχουν κοινωνικό προσδιορισμό. Δηλαδή, τι πρέπει να στηριχθούν? Πρέπει να στηριχθούν οι ανάγκες των εργαζόμενων και των πλατείων λαϊκών στρωμάτων. Γιατί όλη η διαδικασία, έχουμε τεράστια πακέτα άμεσης στήριξης των επιχειρηματικών ομήλων, για να μπορέσουν να βγάλουν, να ξεπεράσουν αυτή τη διαδικασία της καπιταλιστικής κρίσης. Και από την άλλη τη μεριά έχουμε και την έμεση στήριξη. Ποια είναι η έμεση στήριξη των αναγκών των επιχειρηματικών ομήλων? Είναι ακριβώς η επιδότηση της εργασίας με χρήματα των ίδιων των εργαζόμενων. Και το δεύτερο στοιχείο είναι οι διαρκείς μεταρρυθμίσεις, ιδιαίτερα στην αγορά εργασίας, οι οποίες θα κατεδαφίσουν τα όποια ελάχιστα δικαιώματα έχουν να απομείνει μετά από τους μνημονιακούς νόμους. Και όλα αυτά τα μέτρα δεν έχουν προσωρινό χαρακτήρα. Έχουν μόνιμο χαρακτήρα για να έχουμε εργαζόμενους πολύ φτηνούς, πολύ αναλώσιμους, για να θωρακιστεί με αυτόν τον τρόπο. Η νομοθέτηση είναι για αυτή την περίοδο, κύριε Καθανασόπουλε. Δεν είναι για την κερδοφορία μετά των επιχειρηματικών ομήλων. Και το τρίτο στοιχείο που θέλω να βάλουμε στη συζήτηση είναι ότι όλα αυτά τα πακέτα τα οποία ακούμε. Ναι. Και από την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ότι κάποια στιγμή θα έρθει ο λογαριασμός. Και αυτοί που θα πληρώσουν πάλι το λογαριασμό αυτών των πακέτων θα είναι πάλι οι εργαζόμενοι. Θα είναι τα λαϊκά στρώματα. Μέσα από τη φορολογία. Μέσα από τη μείωση των κοινωνικών δαπανών. Μάλιστα. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο εμείς λέμε ότι πρέπει σε αυτό τον οδοστρωτήρα τον οποίο ετοιμάζεται, οι εργαζόμενοι πρέπει να σηκώσουν ψηλά το κεφάλι. Και μια και πάτε για τη Λάρκο. Φαίνεται εδώ πέρα η διαφορετική στάση της κυβέρνησης, για παράδειγμα. Ενώ λοιπόν δίνει δεκάδες εκατομμύρια, δισεκατομμύρια συνολικά για να σωθούν οι επιχειρηματικοί όμιλοι, στη Λάρκο προχωράει τη διαδικασία της συρρήκνωσης της Λάρκο και της ιδιωτικοποίησής της, χτυπώντας τα όποια εργατικά δικαιώματα υπάρχουν εκεί. Μάλιστα. Και από αυτή την άποψη το λέμε, γιατί είναι μια εταιρεία. Κύριε Καθανασόπουλε, ολοκληρώστε παρακαλώ. Το λέμε αυτό γιατί είναι μια εταιρεία που είναι μοναδική στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και άρα λοιπόν θα έπρεπε όχι μόνο να στηριχθεί, αλλά και να έχει εξυγχρονιστεί όλα αυτά τα χρόνια, για να μπορεί πραγματικά να αξιοποιεί τον ορυκτό πλούτο και ταυτόχρονα να μην θυσιάζονται οι ανάγκες των εργαζόμενων. Κύριε Κερίδη, θα μας δώσει. Κύριε Καθανασόπουλε, τι σημαίνει ότι αυτή η συμφωνία στηρίζει συμφέροντα της αστικής τάξης, συμφέροντα της πατρίδας μας, δεν στηρίζει? Προσέξτε. Εμείς τι λέμε? Ότι όλες αυτές οι πανηγυρικές εκφράσεις τις οποίες ακούσαμε για την υπογραφή της συμφωνίας ανάμεσα στην Ελλάδα και την Ιταλία για την ΑΟΣ δεν μπορούν να συγκαλύψουν μια πραγματικότητα η οποία υπάρχει. Ότι μέσα στα πλαίσια των σχεδιασμών των Αμερικάνων και του ΝΑΤΟ στην ευρύτερη περιοχή δεν μπορεί να υπάρξει διασφάλιση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας μας και των χωρών της περιοχής συνολικά, δεν μπορεί να υπάρξει ευημερία των λαών και πολύ περισσότερο σταθερότητα στην περιοχή. Και το λέμε αυτό γιατί όλα αυτά οι ισχυρισμοί οι οποίοι ακούστηκαν ανατρέπονται μια πραγματικότητα. Για παράδειγμα, η Κύπρος έχει καθορίσει την ΑΟΣ της με το Ισραήλ, τον Λίβανο και την Αίγυπτο. Ναι. Όμως αυτό δεν απέτρεψε την Τουρκία να κάνει γεωτρήσεις μέσα στην Κυπριακή ΑΟΣ. Από αυτή λοιπόν την άποψη το λέμε, ότι από τη στιγμή που οι υπόλοιπες δυνάμεις αποδέχονται αυτούς τους σχεδιασμούς των Αμερικάνων και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ στην περιοχή μας, τότε πραγματικά αυτό είναι που δίνει όθηση στην τουρκική επιθετικότητα. Και μάλιστα η υποκριτική στάση των ατοϊκών φαίνεται ακριβώς από το πώς στέκονται απέναντι στην προσπάθεια την οποία κάνει η Τουρκία να στηρίξει την κυβέρνηση Σάρατς στη Λιβύη, όπου ο ίδιος ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ παραδέχτηκε ότι αυτό είναι στηρίζει αυτούς τους τουρκικούς σχεδιασμούς. Yeah. Που στη βάση αυτή υπογράφηκε το παράνομο τουρκολιβικό σύμφωνο. Στη βάση αυτή η τουρκική εταιρεία πετρελαίων θέλει να κάνει γεωτρήσεις
στην περιοχή η οποία εντάσσεται μέσα στην αιγιαλίτιδα ζώνη των, των νησιών μας. Και από αυτή την άποψη λοιπόν δεν, μπορεί, δεν πρέπει να υπάρξει κανένας απολύτως εφησυχασμός, εμείς λέμε. Κύριε Κερίδη, αυτό το οποίο χρειάζεται είναι ακριβώς να ματαιωθούν αυτοί οι σχεδιασμοί, να αποδυναμωθεί η παρουσία των Αμερικάνων και του ΝΑΤΟ στην ευρύτερη περιοχή, για να μπορέσουν ακριβώς να ανασάνουν οι λαοί από την αιματηρή τους παρουσία εδώ.